Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είναι το άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Γιατί... Δηλαδή, ξέρεις, αναρωτιέται κάποιος με κοινή λογική, όποιος έχει ένα ελάχιστο ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αποπένθηκε από τον ίδιο άνθρωπο μετά τις πυρκαγιές του 21 ως αποτυχημένος υπουργός. Επάφθη. Είχε δίκιο τότε που τον απέπεμπε ο κύριος Μητσοτάκης ή έχει δίκιο σήμερα που τον επαναφέρει? Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις και σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο όπως είναι αυτό της ασφάλειας που το βάζουν ψηλά και οι πολίτες όταν καλούνται να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις ποια θέματα τους απασχολούν. Μπορείς να πειραματίζεσαι με ανθρώπους? Είναι σαν αυτά τα φιλοσοφικά που μπαίνουν ότι δεν μπορεί να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα όταν ακολουθείς την ίδια μέθοδο. Εδώ γιατί να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λίγο πριν αποπεμφθεί ήταν αυτός που από το βήμα της Βουλής έλεγε ότι λαμβάνω προσωπικά την ευθύνη για το γεγονός ότι είχε θωρακίσει με καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους τον κύριο Φουρθιώτη. Ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά? Έχουμε ξεχάσει ότι κάει και η Ελλάδα επί των ημερών του, γιατί τότε δεν υπήρχε πολιτική προστασία? Τώρα γιατί να τα κάνει διαφορετικά? Πότε έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος άνθρωπος? Τότε ή σήμερα που τον επαναφέρει? Δεν μπορώ να πω τα ίδια για τον κύριο Γεωργιάδη, όπου δοκιμάστηκε ο άνθρωπος, ήταν αποτελεσματικός. Τι έκανε δηλαδή στη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας που δεν το πήραμε χαμπάρι ο κύριος Χρυσοχοΐδης και παραμένει στην κυβέρνηση? Εντάξει, τι να πω τώρα, είναι ένα δικό σου σχόλιο. Εγώ κάνω το δικό μου. Ναι, φυσικά, φυσικά. Δεν σε υποχρεώνω να έχει γραμμιστείς με αυτό. Θέλω να πω ότι προφανώς είχαμε μια διορθωτική κίνηση, δεν ήταν ένα σχηματισμός αυτός που είδαμε. Έτσι, κάτι που υπήρξε ένα συναγερμός χθες, ότι μπορεί κάτι να άλλαζε κτλ. Υπήρξαν διορθωτικές κινήσεις. Πολύ σωστά λες ότι η κυβέρνηση στον τομέα της δημόσιας τάξης δεν τα πήγε καλά, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μα είναι δυνατόν να βάζεις τον οικονό μου, εμείς τον έχουμε ζήσει. Ήταν σαν ένας, εκεί και αν ήταν αποτυχημένος. Ναι. Τι χαμηλών τώρα επιδόσεων, ένας αποτυχημένος υπουργός ήταν ο οικονό μου, δεν ήταν ποτέ. Τον είχαν κάποια στιγμή και περί πολλού μάλιστα τον οικονό μου, τον γλύφαν και διάφοροι δικοί μας από τα μέσα, τον οικονό μου. Τον βάζει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θέλω να πω, ένας πρωθυπουργός κρίνεται για όλες του τις επιλογές. Προφανώς. Εξ αρχής ήταν φανερό ότι δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω με ποια λογική γίνονται όλα αυτά. Εκτός αν έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ που λέει, αν σκεφτόταν να το κάνει τον Μάρτιο, αυτές τις διορθωτικές κινήσεις ή τον μίνι ανασχηματισμό. Και του κάτσε τώρα η γκάφα του Συρίγου, που ήταν ένα αυτογκόλ μεγάλο, έτσι, και με όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία και τον έφερε νωρίτερα, μόνο έτσι εξηγείται. Αλλιώς δεν εξηγείται το πράγμα. Κοίταξε, το ότι μπορεί πραγματικά να υπήρξε ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός με σίγουρα την έτσι ανακοίνωση δεν αποκλείεται. Δεν το μα αποκλείω, δεν, είχε, γιατί... δεν είχε γίνει αλλά τότε. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο ανασχηματισμός του Μαρτίου δεν θα γίνει γιατί έγινε αυτός. Έτσι, του Μαρτίου, του Απριλίου, τέλος πάντων, κάπου εκεί λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Αυτός δεν ήταν ένα σχηματισμός, ήταν διορθωτικές κινήσεις για να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που λέγεται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου οι πολίτες βεβαίως νιώθουν ανασφάλεια, όπου έχουμε νεκρούς αστυνομικούς, όπου έχουμε οπαδική βία η οποία μοιάζει να ξεφεύγει των ορίων και όπου μπορεί να έχουμε και άλλες παραμέτρους, τις οποίες πιθανότατα δεν γνωρίζουμε εμείς αυτή την ώρα και θα αποκαλυφθούν στο προσεχές διάστημα. Τώρα, αν έπρεπε εκεί να βάλει το Χρυσοχοΐδη ή έπρεπε να βάλει ένα άλλο στέλεχος, αυτό νομίζω ότι θα κριθεί από την ίδια τη ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, ο Χρυσοχοΐδης έχει περάσει επανειλημμένα όπως έχει υποθεί από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Άλλες φορές πέτυχε, άλλες φορές είχε και αποτυχίες. Η εξάρθρωση, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη χρεώνεται στις επιτυχίες του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί να την πιστώνεται τη 17 Νοέμβρη, απλώς να θυμίσουμε για την ιστορία ότι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι από ένα ατύχημα που είχαν τα ίδια τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Όταν έσκασε η έτσι, βόμβα στα χέρια πω, του Ξηρού. Το πιστώνεται όλα αυτά τα χρόνια και το ακούω και με σεβασμό το αποδέχομαι. Έτσι, ποιοι είμαστε εμείς που θα αμφισβητήσουμε, γιατί χρειάζεται πολλή δουλειά από εκεί και πέρα να εξαρθρώσεις
Θα μπορούσε να έχει έναν τρομοκράτη στα χέρια του και να μείνει σε αυτό, να μην εξετυλιχθεί όλη η ιστορία. Θέλω να σταθώ στη μαγική φράση ότι ο Πρωθυπουργός κρίνεται και για τις επιλογές που κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προφανώς, προφανέστατα. Είναι βέβαιο ότι και η επιλογή που κάνει τώρα να αντικαταστήσει τον οικονόμο με τον Χρυσοχοΐδη, τον, έτσι να μετακινήσει στο υγεία στον Άδωνη, είναι πράγματα τα οποία θα κρυθούν μέσα στους μήνες. Μα να σου πω τώρα, να πούμε για το υγεία. Αρέσει Γιώργο, παίρνουν σε παρακαλώ. Είχαμε καταπληκτικούς υπουργούς. Λέει ποιος ήταν, ο Κικίλιας ή ο Πλεύρης μέχρι τώρα. Ποιοι ήταν οι καταπληκτικοί υπουργοί που είχαμε στο υγείας, που όλοι ξέρουμε πόσο πάσχει το υγείας. Ναι, εντάξει, όμως θα πρέπει να, για να μην... Ποιοι ήταν οι καταπληκτικοί υπουργοί, θα πρέπει, δηλαδή, και από αυτά δεν θα κρυθεί ένας πρωθυπουργός. Για να μην αδικούμε και τους πολιτικούς. Εκτός αν δεν έχει πάγκο να μας πούν ότι παιδιά δεν αυτά είναι τα στελέχη μας. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε καλύτερα. Κάνεις επιλογές. Ένας πρωθυπουργός κάνει επιλογές. Δεν σημαίνει ότι θα του βγουν όλες οι επιλογές. Έτσι. Προφανώς υπάρχουν επιλογές οι οποίες δεν θα του βγουν στην πορεία μιας διακυβέρνησης και θα χρειαστεί να κάνει αλλαγές, μετακινήσεις. Αυτό κάνει. Σαφώς. Ένας καλός προπονητής. Και στο υγείας τι είχαμε. Για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, ένας καλός προπονητής πρέπει να προσαρμόζει την ομάδα του στις συνθήκες. Αν τελικά φέρνει καλό αποτέλεσμα, νομίζω ότι όλοι χειροκροτούμε τον προπονητή και λέμε μπράβο. Αν δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα, τα πράγματα είναι δύσκολα για τον προπονητή. Ας ελπίσουμε, γιατί χρειαζόμαστε έτσι καλύτερη δημόσια τάξη, περισσότερη ασφάλεια, να βελτιωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Χρειαζόμαστε και καλύτερη υγεία, Γιώργο. Και καλύτερη υγεία πολιτών. Έχουμε πει εμείς, κάνουμε κάθε μέρα υγεία, ρεπορτάζ για τις ελλείψεις στον χώρο της υγείας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και οι δύο αυτοί οι υπουργοί που ανέλαβαν, έμπειρα στελέχη είναι, εξαιρετική είναι σε εμπειρία, πάρα πολλά χρόνια έτσι κάνουν, ας πούμε, ασκούν πολιτική, οπότε ας ελπίσουμε ότι πράγματι θα τα καταφέρουν. Είναι προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Ο ένας είναι αποτελεσματικός, ο ένας δεν απέδειξε. Είναι κουρασμένος, κουβαλάει μια εμπειρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φέρνει και αποτέλεσμα η εμπειρία. Μιλώ για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, είναι φανερό νομίζω, αλλά το διευκρινίζω. Ναι. Ο Άδωνης έχει αποδείξει, όπου τον βάλαν, για λίγο ή πολύ, είχε αποτέλεσμα. Εγώ του Χρυσοχοΐδη το αποτέλεσμα δεν το έχω δει. Πέρα από τα 15 άτομα του Φουρθιώτη. Συμφωνώ. Εμείς έχουμε το προνόμιο να κρίνουμε. Πήγε, ήταν κάμπος ο καιρός στο υγείας. Τι έκανε, επιτάχυνε τις διαδικασίες της τελέχωσης. Λέω το εξής. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τις επιλογές και του Χρυσοχοΐδη και του Άδωνη και προφανώς και του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά έχει το προνόμιο και το δικαίωμα να ορίζει το ποιο θα είναι οι υπουργοί. Ας κάνει ο καθένας το ρόλο του. Επειδή ο κόσμος είναι και υποψιασμένος. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένας πρωθυπουργός είναι και δέσμιος, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, ισορροπιών στο κόμμα του. Προφανώς. Έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή, αν θες να κάνεις μετακλήσεις στελεχών από άλλους χώρους, όπως είναι ο Φλωρίδης που το έδωσε το δικαιοσύνης, μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύ καλός υπουργός. Ή του Χρυσοχοΐδη, θα τους δώσεις και πόστα. Δεν γίνεται. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Γεια σας, Γιώργο. Γεια και χαρά.